έχουμε διάθεση και χρόνο να φτιαχτούμε, είναι τέλεια. Όταν όμως έχουμε να πάμε κάπου και πρέπει να φτιάξουμε μαλλιά και make-up και νύχια, θέμα. Δεν μπορώ. Είναι τέτοιες στιγμές που λέω, αχ Θεέ μου, γιατί δεν με έκανες άντρα, υποφέρω. Αλλά άμα ξέρεις ένα-δύο πραγματάκια που μπορείς να εφαρμόσεις στο πρωινό σου μακιγιάζ, τότε γίνονται όλα πολύ πιο εύκολα. Πάμε να δούμε. Πριν σας δείξω τι έχω κάνει σήμερα στο πρωινό μου μακιγιάζ, αν δεν με ακολουθάτε, μπορείτε να με ακολουθήσετε αμέσως τώρα και αν θέλετε να δείτε περισσότερα και άλλα τέτοια βίντεο, μπορείτε να πατήσετε like για να ξέρω ότι σας άρεσαν και να ετοιμάσω και άλλα τέτοια βιντεάκια για εσάς. Πάμε αμέσως τώρα να σας δείξω τι έχω κάνει για αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε πινέλα, make-up, ένα κοκκινάδι, μολυβάκι, αυτό που είναι για τους μαύρους κύκλους, αυτό για lip, μάσκαρα, eyeliner, σκιά για τα μάτια, αυτό το υπέροχο lip και μία κασετίνα με πολλά χρώματα. Μισό λεπτό. Να πάρουμε τα μαλλιά μας λίγο πίσω. Πρόσωπο. Εδώ που ενώ στη μητούλα και να φαίνεται λιοκαμένη, εδώ και κάτω από τα χείλη μας, για να δίνουμε την ψευδαίσθηση ότι έχουμε μεγαλύτερα χείλη χωρίς καμία πλαστική επέμβαση. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Στη μύτη μου, το είδατε, με τα χεράκια κορίτσι, επάνω στο κόκαλο, εδώ, το βλέπετε, εδώ. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό το πρωί. Λοιπόν, μετά το μακιγιάζ μας, για να έχουμε καθαρά πάνω τα μπρουτσάκια μας, παίρνουμε ένα ειδικό σπρέι και τα αφήνουμε έξω να στεγνώσουν. Λοιπόν, η αδερφή μου είναι make-up artist και αν γλίτωσα την προηγούμενη φορά, αυτή τη φορά νομίζω πως... Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει. Θα το δει βέβαια, αλλά το έχω κάνει σαν αντιλιακή αυτό τώρα. Λοιπόν, σας φιλώ κορίτσια και εμείς θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο βίντεο.